Καλή Σαρακοστή. Στην κεντρική πλατεία των Περών βρισκόμαστε. Ήδη το έθιμο της Καμήλας έχει φτάσει στο χώρο όπου είναι οι πολίτες και επισκέπτες προκειμένου να παρακολουθήσουν την καρναβαλική εκδήλωση. Το άνοιγμα λοιπόν της καρναβαλικής παρέλασης πραγματοποιείται από το Σύλλογο των Φερών την Αγία Σοφία. Μετά το τέλος να σας πω της καρναβαλικής παρέλασης θα έχουμε το κάψιμο του καρνάβαλου και ο Σύλλογος Γυναικών του Μοναστηρακίου έχει ετοιμάσει στο χώρο του Δημαρχείου στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου την παραδοσιακή φασολάδα και ό,τι απαιτεί η σημερινή μέρα. Επίσης μια τεράστια λαγάνα μήκους αρκετών μέτρων παρασκεύασε ένας φούρνος στην Αλεξανδρούπολη. Ο κόσμος βρέθηκε από νωρίς έξω από το φούρνο προκειμένου να φωτογραφίσει τη λαγάνα και στη συνέχεια να δοθεί προς κατανάλωση. Βλέπετε μια λαγάνα που λέμε Καλή Σαρακοστή. Είναι η μεγαλύτερη λαγάνα της πόλης που έχουμε εντοπίσει από νωρίς το πρωί που βρισκόμαστε έξω και αποφασίσαμε λοιπόν από εδώ να κάνουμε αυτή την σύνδεση από την μεγαλύτερη λαγάνα εδώ στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Ποιος την έφτιαξε, είναι το αρτοπείο εκεί της περιοχής που την έχει φτιάξει? Ο κύριος Κυριάκος Παρασκήτης είναι ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου. Λοιπόν, πώς προέκυψε αυτή η λαγάνα? Καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτή η λαγάνα είναι παράδοση για μένα, τη φτιάχνω κάθε χρόνο τέτοια μέρα για το καλό της ημέρας και για διαφήμιση του μαγαζιού. Ο κόσμος εντυπωσιάζει όταν βλέπει αυτή τη μεγάλη λαγάνα έξω από ένα αρτοπείο? Ναι, εντυπωσιάζεται. Ματούν, κοιτάνε, φωτογραφίζονται,